Ο πρόεδρο Ρετζέπτα Ταγκί Περντογάν έκανε δηλώσει στην ημερήσια διάταξη μετά την προσευχή τη Παρασκευή. Δίνοντα τα καλά νέα για το κανάλι τη Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν είπε: Ελπίζω να κάνουμε την θεμελίωση τη πρώτη γέφυρα που θα διασχίσει το κανάλι τη Κωνσταντινούπολη τον Ιούνιο. Η δήλωση του πρόεδρου Ερντογάν έχει ω εξή. Η δουλειά της αντιπολίτευσης δεν είναι να κάνει δουλειά σε αυτή τη χώρα. Έχει προγραμματιστεί η κατασκευή έξι γεφυρών σε πρώτο χρόνο από τις 7 συνολικά που θα κατασκευαστούν. Ελπίζω να κάνουμε την θεμελίωση της πρώτης γέφυρας που θα διασχίσει το κανάλι της Κωνσταντινούπολης τον Ιούνιο. Με το Υπουργείο Μεταφορών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αστικοποίησης θα κάνουμε αυτό το βήμα και θα θέσουμε τα θεμέλια με την ταχεία υλοποίηση του έργου. Θα ξεκινήσουμε την κατασκευή της πρώτης γέφυρας, Αναφορικά δε με την κατασκευή των γεφυρών, αυτή θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται και από τι δύο πλευρέ του καναλιού. Από την άλλη, θα υπάρξει σοβαρή εξκαφή. Οι εξκαφέ αυτέ θα ξεκινήσουν μετά τη διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτο τη περιοχή. Υπάρχουν άνθρωποι που θα εισέλθουν σε αυτή την επιχείρηση από παγκόσμιο και εγχώριο κεφάλαιο, ακόμη και ω κονσόρβιουμ. Είναι επίση δυνατό η επιχείρηση να γίνει από εταιρείε του εξωτερικού ή εξολοκλήρου από από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι ο Ερντογάν συνεχίζει ακάθεκτος προς την υλοποίηση του έργου της διάνυξης του καναλιού της Κωνσταντινούπολης. Νωρίτερα είχε ζηγήσει την εσωτερική και διεθνή κοινή γνώμη μέσω διαρροών για την πιθανότητα απόσυρσης από τη σύμβαση του Μοντρέ με τη γνωστή επιστολή των 104 απόστρατων τουρκων αβάρκων και τον θόρυβο που ακολούθησε. Η Ρωσία, η οποία θα πληγεί άμεσα από τυχόν αποχώρηση τη Τουρκία από τη σύμβαση του Μοντρέ, αφού πλοία χωρών του ΝΑΤΟ μεγάλου εκτοπίσματο όπω αεροπλανοφόρα θα μπορούν πλέον μέσω των ασθενών τη Κωνσταντινούπολη να εισέρχονται στη Μαύρη Θάλασσα, διεμήνυσε τι θέσει τη ότι δεν επιθυμεί και δεν βλέπει κάτι τέτοιο. Οπωσδήποτε η κατασκευή του έργου του καναλιού τη Κωνσταντινούπολη θα έχει οικονομικά αλλά και γεωπολιτικά ωφέλη για την Τουρκία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.